επίπεδο όπως λέμε και κάποιες μύλες. Μύλες γυάλινες και μύλες μαγνητισμένες. Θα δούμε καταρχήν πώς περιφέρονται οι γυάλινες στα διάφορα υλικά και μετά οι μαγνητισμένες. Πρέπει να δώσουν μια μικρή όθηση στις μύλες για να ξεκινήσουν και εφόσον ξεκινούν ταυτόχρονα, φτάνουν τη βάση ταυτόχρονα εμείς. Εάν δοκιμάσουμε τις μαγνήτες στους πλαστικούς σωλήνες που έχουμε, θα συμβεί το ίδιο ακριβώς. Ταυτόχρονη εκκίνηση, ταυτόχρονη άφηση. Αυτό το έδειξε εδώ και 400 χρόνια ο Γαλιλαίος. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ ένα σωλήνα από καλκό. Ο καλκός, ξέρετε, δεν είναι υλικό που μαγνητίζεται σε αντίθεση με το σίδηρο που μαγνητίζεται. Με το καλκό δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Εντούτοις, άμα κινηθεί η μαγνητισμένη σφαίρα μέσα στο καλκό, τότε τη βλέπουμε να καθυστέρει. Δοκιμάζω ξανά με τις γυάλινες μύλες να δω αν θα γίνει το ίδιο. Όχι, οι γυάλινες μύλες φτάνουν ταυτόχρονα. Το ξαναδοκιμάζω. Ναι, πάω πάλι στις μαγνήτες και εδώ βλέπω τη μία να καθυστέρει. Ο καρκός δεν μαγνητίζεται όταν ο μαγνήτης είναι ακίνητος. Αλλά ένας κινούμενος μαγνήτης δημιουργεί μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ηλεκτρικά ρεύματα στο καρκοσωλήνα με αποτέλεσμα να γίνεται μαγνήτης ο σωλήνας χάρη στα ηλεκτρικά ρεύματα. Ο μαγνητισμός όμως αντιτίθεται στον μαγνητισμό του μαγνήτη, στους πόλους του μαγνητισμού και έτσι έχουμε επιβράδυνση την κίνηση του μαγνήτη.